να στέλνουν εδώ στα δικά μας τα Facebook. Λοιπόν, παιδιά, μπορείτε να στέλνετε και στο δικό μου. Και, με, ναι. Και στο YouTube και με donate και τα πάντα. Και στο δικό μου το Messenger Νίκος Βουδούρης, έτσι. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, εδώ είμαστε. Για τους φίλους και μη φίλους. Περιοχή. Μπήρε, ναι ρε μαλάκα σάστρε. Ένα αυτή είναι η μαύρη τρύπα ρε φίλε. Μαλάκι. Τα βλέπεις φίλε. Ορισμός του φτηνού γκολ. Δηλαδή και δεν έχει την αίσθηση ότι έρχεται ο άλλος από πίσω. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Ορισμός του φτηνού γκολ. Άντε μπράβο. Συνέχεια. Το πλάγιο τώρα έσκασε, πάλι ξανά έσκασε. Είναι δυνατόν τώρα τέτοιο φτηνό γκολ ρε σάστρε. Αυτό είναι ένα τεχνικό γκολ. Εκτός άμα τον άφησε ο Σντόεφ εκεί, δεν ξέρω. Ο Σάστρε πρέπει να είναι. Μα δεν ελέγχει ο κοίτα ο Σάστρε που κάθεται ρε φίλε. Μα είναι δυνατό ρε Σάστρε. Η μαύρη τρύπα του σύμπαντος είπαμε είναι μας. Να σε πω κάτι Νίκο, και η πρώτη κεφαλιά δεν έπρεπε να πάρθει τόσο ρε εσύ Βασίλη. Δεν φταίει ο Σάστρε. Για τον άλλο. Κοίτα, εντάξει από τρεις την πήρε. Εντάξει, εκεί την παίρνει. Δεν φταίει ο Σάστρε. Ε πώς δεν φταίει ο Σάστρε ρε εσύ. Τρία βήματα πρός είναι ρε φίλε. Μα δεν ελέγχει. Ο Σάστρε δεν ελέγχει. Τι να ελέγξει ρε φίλε. Ότι έχει πίσω παίκτε από πίσω του. Φταίει και η τρεις τους πήρε την κεφαλιά. Βασίλη εκεί πες ότι την πήρε την κεφαλιά για τον ΑΒ λόγο. Και ο Σάστρε φταίει. Και φεύγει μπάλα κόρνερ. Άου, ξέρω εγώ που πάει. Και έρχεται ο άλλος και με κάνει τον γκολ. Όχι ρε παιδιά τέτοια φθηνά γκολ. Δεν το δέχομαι. Δηλαδή τον μπάκα να πάσα στιγμή πρέπει να ξέρει πίσω από την πλάτη του ποιος είναι. Για ακόμη μια φορά αντί να τους ευνηδιάζουν, μας ευνηδιάζουν από μαλακία τώρα. Γιάνσον, Μπράντον, Στρίγκερ Λάρσεν. Μπήκε πάρα πολύ καλύτερα η Μάλμε. Φάνηκε. Πιο αυτοπεποίθηση φαίνεται η Μάλμε. Εμείς μπήκαμε μουδιασμένοι πολύ. Απονευρωμένοι. Κωνσταντέλια, στη διαγώνια κίνηση του Μπράντον. Ο Κωνσταντέλια κράτησε, δεν πήρε την κόντρα για να περάσει την περιοχή, επέμεινε. Και τι πρέπει να γίνεται, να μας τρυπάνε συνέχεια να μην έχουμε το με τον μπακ εμείς. Εντάξει, από τώρα δεν μπορεί να το κάνει. Ούτε με τον Νότο μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Ρέμισε, ρε, ρέμισε. Ρέμισε. Χαλάρωσε. Εντάξει, ακόμα 20 λεπτό είναι καλά λεπτά. Φάου, ρε. Φάου, ρε, πούστη. Άντε, δώστο. Δώστο. Καταρχήν, αυτό το ψηλό το παιδί το 5. Με αυτούς Νίκο έτσι έκανα να μας βάλεις τώρα, ξέρεις. Ναι, και κάρτα είναι, μα το πατάει, παρατηταμένα είναι, κάρτα, δώσε ρε πούς ζητάνε κάρτα. Τους έτσι περιμένεις να τους βάλεις τώρα, με χαμηλά την μπάλα δεν σε βλέπει. Αυτά περιμένεις. Αυτά περιμένεις. Καναστημένο, κανένα κόρνερ, αυτά περιμένεις. Μαλάκα δεν πήρε. Ο διαιτητής ποιος είναι ρε μαλάκα. Ιταλός νομίζω. Τι Ιταλός νομίζω. Ο καρτάρα είναι, μα τον πατάει και όχι τον πατάει. Καλά και τον βάρε δεν βλέπει. Παραταμένα τον πατάει. Κάτσε να πάρουμε τηλέφωνο στη FIFA να τελειώνουμε με αυτό το μπούστι. Λες να πάει απευθείας ρε. Καμαρά, καμαρά. Καμαρά. Μέχρι απευθείας. Όχι, Τάισον, Τάισον. Τάισον να μας χάσει μπροστά του. Το γήπεδο είναι ποτισμένο. Κάντο ρε. Απευθείας θα πάει. Εγώ νομίζω σέντρα θα κάνει. Βρε απευθείας θα πάει σου λέω. Μα κάνε το κάνει κατευθείαν να σκάζει μπροστά του να τη χάσει. Καλό είναι, είδες! Να πω! Του είπα! Άμα σκάσει μπροστά του έλα ρε, έλα ρε. Άντε καμίσου! Τι πήγε! Άντε! Μπράβο ρε Μπίλη, μπράβο ρε Βασίλη. Βασίλη, ναι το είπαμε αυτό. Τρεις φορές το είπα. Άμα σκάσει μπροστά του δεν μπορεί να την πιάσει με τίποτα από εκεί. Το είπατε. Όχι τέλεια εκτέλεσε ρε. Το αριστούργημα. Το αριστούργημα, πες το! Αραβούργημα θα το έλεγα. Θα κάνει πάλι να βγάλω φωτιά, ρε πως. Βγάλε τα ρούχα σου. Θα με κάνει πάλι να... Πολύ καλό, πολύ καλό. Η σοφάριση αυτό ήταν τώρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Έτσι, το γρήγορο γκολ. Δες εδώ. Τάξη, κάει εκεί, άντε, γεια σου. Μπράβο, ρε. Δεν το πούς στο Χατζινάκο, ρε μαλάκα. Έχει πολύ αίσθηση τη κατάσταση με τα παιχνίδια. Το μυρίζει τον γκολ, σαν το, σαν το τέτοιο. Σου είπα και αυτά περιμένει. Σαν το κυνηγό σου. Ναι. Μα καταρχήν ο τερματοφύλακα. Εδώ και ο τερματοφύλακα τεράστιο. Κοίταξε που κάθεται ο τερματοφύλακα. Εγκληματικό, ρε. Τερματοφύλακα, ρε. Ρε με αυτού το αποκλειστείτε, ρε μωρέ. Άντε πέρα του να τελειώνουμε τώρα. Μα ανεβάζει την θερμοκρασία τώρα. 60.000 μάτσε έχει κάνει live σε 2 χρόνια ο Χατζινάκο. Δεν θα γέστη. Παίξαμε με Μπενφίκε, αποκλείσαμε. Πήγαμε Μπενφίκε, Άγιαξ, Μάγιαξ. Τους έχουμε φάει τώρα, άντε παίξτε μπάλα να τελειώνει. 4 στην Αιτχόβεν έριξες. Και βέβαια. Για μένα 2 γκολ. Πέρσι να πούμε 5-1 ρίξαμε στους άλλους τους Κροάτες.
Δύο γκολ δώρα και από τους δύο ήταν αυτά. Εντάξει. Δύο γκολ δώρα και από τους δύο. Συμφωνώ. Και από εσάς. Συμφωνώ. Δυναμό Ζάγκρεπ. Δώσ' την άλλη. Άιντε, ξεπλοκάρτε λίγο. Εσείς τώρα, τώρα θέλει που είναι παραγωγμένοι να τους καρφώσουμε. Κρύο αίμα αυτή. Τι ρε. Άντε ρούτε like τώρα να κάνετε ερκουφάλες. Κάντε κανένα like ρε. Πάμε ρε, πάμε να like. Κάντε ένα like. Ούτε χίλια like. Κάντε 200 like. Ενώ σε αυτό το χρονικό διάστημα ο Ματήρα Μαρέα, ο οποίος πήγαινα και παιδιά, ακούστε να δείτε, επειδή με στέλνετε μηνύματα, όταν βλέπω ποδόσφαιρο, δεν μπορώ, παθιάζομαι ρε φίλε, τρελαίνομαι. Δεν μπορώ με την ομάδα, γι' αυτό τις 99,9% φορές το βλέπω μόνος μου το μάτς. Πρόκειται άλλος, μάνα, καμία στην περιοχή. Έχουμε και το βάρε, Τάσο. Τώρα κλείστηκαν οι Σουηδοί, έτσι. Ζίκοβιτς. Φούσκωσαν λίγο. Μόνος. Το αριστερό, ε. Ωραίο είναι. Και γύρισε στην περιοχή. Όντως. Ούστι ένας αρχικός. Ουτχάιμ. Ουάνε ξέσκυλα! Τι είναι αυτός, ρε! Τι εμπουκρατία ήταν αυτό, ρε, Ούστι! Τι είναι αυτό, ρε! Τι εμπουκρατία είναι αυτό, ρε! Τι τάξη είναι αυτό! Ω, που είναι πάτριο! Τι είναι αυτό, ρε, φίλε! Τι κόλλα, ρε, αυτή, ρε, δείτε το! Φύγετε το και καμπλώστε το μαζί! Κλείστε τις δύο ώρες! Μαλάκα, τι έβαλε αυτό! Τι είναι αυτό, ρε, μαλάκα! Τι έβαλε, ρε, φίλος ο μαύρος! Τι είναι αυτό, ρε, μαλάκα! Αυτό τον πάρουν! Τον κόλλη χρονιά, ρε, μαλάκα! Στο στρατό Παυροσκούφι θα τον πάρουν αυτό, ρε, μαλάκες! Πόσε βράδυ! Δεν σε πω πού είναι, μαλάκα! Δεν σε δω, ρε, μαλάκα! Τι έβαλε, ρε, μαλάκα! Τι του φέρνει, ρε, μαλάκα ο άνθρωπος! Τι λέω, πάρ, τι είναι αυτό, ρε, πούστη! Πόσο θέλει η Φραγκφούρτη να τον πάρει 15 εκατομμύρια! 40 εκατομμύρια και να το σκεφτώ! Τι έκανε, ρε, μαλάκα! Δεν σε δω, ρε, μαλάκα, αριστερό! Τι πάτριο ήταν αυτή! Πω, πω, μαλάκα, πάει έξω και φεύγει μέσα, δεν σε δω γάμα! Το ξεπάτω. Άσε μας τώρα να πούμε. Ξέσκησε. Άσε μας. Βιερίνες έκανε το λιβό. Άσε μας τώρα να πούμε. Πιο χαμηλό ήταν το Βιερίνε. Πιο Βιερίνε. Ο Λιβάρες. Πάμε, πάμε, πάμε. 3-5. Το 5-3 από Βιερίνε. Κάτι λέει. Κάτι λέει. Μάγκες, μπείτε χωρίς πλάκα και δείτε τον γκολ του Κουλιεράκη. Μπείτε να φτιαχτείτε, μπείτε να δείτε γκολάρα, να φτιαχτείτε, να γουστάρετε. Και εσύ μου λες για Φαμπιάνο και ιστορία. Εδώ τα, εδώ το, τα νεογνά του ΠΑΟΚ βγάζουν θαύματα κάνε το μεευτήριο. Τι σχέση στη νέα μεσύμβρια να πούμε. Τι σχέση έχει τώρα με τα άλλα. Βγάλε μας εδώ πέρα. Έλα ρε Σάστρε. Έλα ρε μαλάκα Σάστρε. Τι μαλάκα. Δυο φορές ρε μαλάκα. Τι μαλάκα είναι ο Σάστρε ρε μαλάκα. Έκαμίσου ρε Σάστρε. Δυο φορές από ίδιο τέτοιο. Έλεος ρε μαλάκα, έλεος ρε πούστη. Έλεος δηλαδή, έλεος. Δεν προλάβαμε ρε πούστη να χαρούμε. Δεν προλάβαμε να γουστάρουμε αυτή την κολλάρα ρε πούστη. Ρε Σάστρε, ρε Σάστρε. Είναι δυνατό ρε Σάστρε να με το... Τι είναι αυτά ρε σήμερα. Κάνεις τέτοια ρε μαλάκα τώρα. Τζάμπα το παιδί την κολλάρα ρε. Δηλαδή μηδένισες ό,τι καλό έφτιαξε ο άλλος. Μα είναι δυνατό, κοίταξε 30 μέτρα απόσταση ρε φίλε. Δες εδώ ρε, δες εδώ, δεν το βλέπει! Και ο Κοσάκη και ο Κοτάρσκι φτιάχνει. Ο Κοτάρσκι... Αυτογκόλ είναι στην ουσία, άμα το δεις. Πολόφαρδο είναι. Άμα δεις είναι αυτογκόλ, η μπάλα βγαίνει έξω και μπαίνει μέσα, δες εδώ. Βγαίνει και μπαίνει με το άλλο. Βγαίνει ο Κοτάρσκι ρε μάλακα το. Με το δεξί χέρι ο Κοτάρσκι. Εδώ είχε βγει ο Κοτάρσκι, παιδιά. Ατυχία πραγματικά, δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα δυνατό το σουτ. Ολόφαρδο γκολε. Ρε θα βγάλουμε τα μάτια μας μόνοι μας ρε. Δεν γίνονται αυτά. Δες εδώ ρε μάνα. Πάνω που πάμε να τους, να τους απονευρώσουμε. Κουλάσι πρόλαβε τον Μπάμπα από αριστερά στα δεξιά. Θα κάνεις να βγει 4-4 αυτό ρε. Θα πολύ γρήγορη αντίδραση του Κουλάσι. Ο Μπάμπα άργησε για το 2-2. Εδώ να Νανάση. Σχάλασε την κάβλα μας ρε μαλάκα, στα καλά καθούμενα. Ακόμα δεν προλάβαμε να σκουπιστούμε με τη ζεστή πετσέτα ρε πούστε. Άμεση απάντηση 3 λεπτό εξτρά χρόνο. Τι να πω ρε αμύστη του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο έχει για τον ΠΑΟΚ δύο γκολ, το ένα καλύτερο από το άλλο. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. Κουλιεράκης βάζει στο 44 το κόσμο. Σαν να κάνεις έφυγε να μπαίνει το χεράκι και να το κάνουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα ρε φίλε, δεν γίνεται ρε φίλε. Δηλαδή σηκώνει την τούμπα στον αέρα ο άλλος και ο άλλος πάλι πίσω από την πλάτη του τρώει γκολ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και κερκόπορτα μεγάλη.
Και πας και στο ημίχρονο, έτσι. Δεν ξέρεις τι λέτε, παιδιά. Ο Βιερίνια 37 χρόνια, τι χειρότερο θα κάνει. Άμα φτάσουμε, ρε Βασίλη, να ζητάμε το Βιερίνια σε αυτή τη φάση. Δώσ' την άρα κι εσύ. Ο Ζίβκοβιτς, λείπει ο Νανάς από την άδεια. Τι θα σκεφτεί ο Ζίβκοβιτς. Στη σιγουριά του Σάστρα η σέντρα. Ένας εκεί, γάμο. Φόρα ο Πάμπα δεν γράφησε ο Ρίξ. Θα τελείωνε το ημίχρονο, ρε φίλε, 2-1. Θα μπαίναμε με άλλο αέρα μέσα, ρε γαμό τον πελάμου, ρε. Ρε, θα μας βγάλετε την ψυχή, ρε φίλε. Δεν μπορώ να το πιστέψω, δηλαδή τόσο φθηνά γκολ που τρώμε. Καμαρά. Βάζουμε τις γκολάρες και τρώμε τη φθήνια. Ο ΠΑΟΚ στο 10 κυνηγά. Ήταν μια γκολάρα το παιχνίδι και τρία φθηνά γκολ. Είναι πραγματικότητα. Μια γκολάρα και τρία φθηνά γκολ. Και τη χαρά και τους τρελούς πανηγυρισμούς. Ένα μπέχτη έχουν αυτοί, αυτό είναι ρε πούστη, το 11. Το Νάνι, πώς το λένε, Νάνι. Νανάση. Δεν τρέπεστε λίγο ρε, δεν βλέπετε τον Τάισον ρε. Μαρκάρι, κόδι, μπουκάρι, σκοράρι, τι θέλετε άλλο ρε μαλάκες. Δώστε να εδώ. Και έφυγε ο Κωνσταντέλιας που ψάχνει. Άντε ρε. Βάλτε λίγο αίμα επάνω σας. Κάντε καλά. Μπες. Σουτ. Καλό! Άντε! Ναι, το είπατε! Που στην πες! Άντε! Κόλλα! Άντε, μαλάκες! Άντε! Αμαρτία το Θεό, το πάκο που είναι άγγελε! Κι αυτό κολάρα! Κι αυτό κολάρα! Άντε! Πάμε στο ημίχρονο! Πάμε στο ημίχρονο, όμορφα, κούκλι! Ό,τι πάει μέσα γράφει με οποιονδήποτε τρόπο! Με οποιαδήποτε σκέψη, με την ιδανική... Τι μάτς είναι αυτό ρε φίλε, τι ματσάρα είναι αυτή. Το μπούς του Ζίβκοβιτς, ε. Μαλάκα σιρταρωτό, παπ, δες τον να σιρτάρει η δουλειά. Πειδά ακόμα τρέχει ο άλλος. Λαπίσιο. Μαλάκα, εγώ πιο πολύ μουσκεμα έγινε από τους παίχτες να πούμε. Σκάσανε ρε πώς. Καλά το οχτάρι το έκανε ζεμπέκικο χωρίς. Μετά το 44, σε ένα διάστημα 4 λεπτών, στο τέλος του ημιχρόνου. Εδώ φαίνεται πως αδιάβασα είναι για τον μπακ. Δεν αφήνεις εκεί το αριστερό. Μπράβο. Εδώ είναι για τον τέλος. Εκεί ξέρεις ότι είναι εκεί. Ξέρεις ότι είναι εκεί. Κάνε να κάνω πότε. Δεν σφύριξε ακόμα αυτός ο Λεκές. Σφύρα ρε μαλάκα. Σφύριξε. Πάμε και ένα like ρε κουφάλες. Πάμε και ένα like. Τι like έχουμε ρε Βασίλε, κογιάδες. Ρίξε μου τα κόλπα να πούμε. Πού είναι τα like. Έχουμε 700 like, 3200 μέσα. Έλα, πάμε να πιάσουμε 1000 like. Πάμε, έχουμε 800 like, ρε. Καλά, ρε μαλάκες. Λεφτά δίνετε και. Θα ήταν αμαρτία. Θα ήταν αμαρτία, Βασίλη και Νίκο, να μπει η Μάλμε με ισοπαλία στον Νίκο. Μετά από αυτή την κολάρα του κουλιαράκι. Αυτό το σαν γκολ, ναι. Κοίταξε, τα πρώτα 15 λεπτά ελέγχα το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα ισορρόπησε και στα τελευταία λεπτά ήμασταν εμείς που είχαμε το κουμάντο. Το κουμάντο! Και πήγε ο Σάστρα να μας τη χαλάσει τώρα. Εντάξει, στο δεύτερο γκολ φταίει και ο Κοτάρσκι, λέμε. Ρε, δεν σε ζητάμε να μας δώσετε ένα ευρώ. Ένα like που δεν στοιχίζει φράγκο. Έτσι λέγει και σε ρωτήσεις. Να μας τρελάνεις να πούμε. Αφάει και ο Τέμπης, ο Κοτάρσκι μια κάρτα. Καθυστέρα, φάει μια κάρτα. Πες το να. Ούτε Άγιαξ, ούτε Μπενφίκα. Φάει μια κάρτα. Άντε ρε Τσάλοφ την πήρε στην κεφαλιά. Από δεύτερο και τρίτο προγραμματικό. Ωχ, τι ήταν αυτό τώρα. Χρυσή ευκαιρία πρόκρισης. Τρέχα ρε Δεσπότοφ εκεί να μην βγει. Κάνε τον φάουλ εκεί. Φάουλ. Με εκεί έπρεπε φάουλ. Να κρατήσει. Ωραία, ήρεμα. Καλά τρελώσεις. Ήρεμα ρε. Κοιμηθήκατε ρε μαλάκα. Όχι φάουλ. Το έδωσε ο μαλάκας. Έδωσε φάουλ. Έδωσε. Όχι ρε πλάγιο έδωσε. Μαλάκα ρε, τι κάνεις φάουλ μαλάκα, κύριε φάουλ Νίκο τώρα. Αυτό λέμε, μα και δεν είναι κεφάλαιο μα το δεις. Φάουλ είναι. Δεσπότοφα, ψυχολόγητος. Ας τον αρε μαλάκα. Δύο τον είχαν. Πιο πριν έπρεπε να το κάνει τώρα, αμά ρε φίλε. Για τελευταία φάση. Σφύρα ρε μαλάκα, έληξε. Αυτές τις φάσεις μέσα στην Τούμπα δεν τις θέλω. Και ο τερματοφύλακας έχει βγει. Και ο τερματοφύλακας μέσα στην περιοχή είναι. Το φάουλ του Κρίστιανσεν ο Κοτάρσκι. Φοβερή διπλή επέμβαση. Δεν το πιστεύω ρε μαλάκα. Απίθανο.
Ρε μαλάκα με τέτοιο, με πώς το λένε, με στραβοκλωτσιά μπήκε γκολ. Το πιστεύεις, το πιστεύεις αυτό. Γάμω το σπίτι σου, γάμω την πουτάνα σου. Το πιστεύεις αυτό που βλέπεις. Όχι τέτοια φθηνά γκολ ξανά ρε που στιγμή. Ρε μαλάκα αυτό γκολ είναι στην ουσία. Offside είναι. Ο Κοτάσκι διώχνει. Το 9 αν έχει αυτό είναι offside. Το πόδι και πάει και απομακρύνει. Ο Καμαρά σε αντίπατο. Δείτε εδώ τι έγινε. Το 9 είναι offside φίλε. Δεν είναι αναπηρά. Βρίσκει κεφαλιά. Ο Μπουσανέλο γυρίζει διπλή επέμβαση Κοτάσκι. Κοίτα κόντρα ρε μαλάκα. Κοίτα κόντρα ρε μαλάκα. Κοίτα γκολ που μπήκε ρε μαλάκα. Δεν το πιστεύω. Κοίτα κόντρα ρε μαλάκα που μπήκε ρε μαλάκα. Είναι δίπλα ο Κιεσεντελίν. Ο Μπουσανέλο γυρίζει. Ναι, ρε μαλάκα, δεν γίνονται. Είναι στην ουσία. Δεν γίνονται αυτά, ρε. Δεν είναι αυτό γκολ. Το φλιπεράκι, το φλιπεράκι. Στην ουσία ο Καμαρά το βάζει. Ποιο Καμαρά, ρε μαλάκα, διώχνει ο Καμαρά. Αυτό σου λέω. Δηλαδή είναι αυτό γκολ, φίλε. Δεν είναι κοπό, με τρελάνε τώρα. Με την έννοια, ρε παιδί μου, δεν το βάζει ο Σουηδό. Ο Ζέτερστρομ τώρα έγινε μάγκα. Έχω ενημερώσει ο τέταρτος στον Έλιο Ρίνστορμ ότι η φάση λέγεται για πιθανό offside. Ναι. Στο replay αυτό φάνηκε τώρα. Είναι offside, ρε φίλε. Σε παρακαλώ. Πριν δούμε το τυπέλο για το VAR, όπως βλέπαμε. Σε παρακαλώ, είναι offside. Το γύρισμα που έγινε. Το 9 είναι offside, καλά λέει ο τέτοιος. Πρώτη χρήση βίντεο από τον Μαρίνι στο ματς, περιμένει ο τυπέλο. Με έλεγα νωρίτερα ότι ο Πάκο έχει δεχτεί γκολ με κάθε τρόπο, αλλά εδώ τώρα μιλάμε. Παιδιά δεν γίνονται αυτό, τώρα είναι μεγάλη αδικία, άμα δεν είναι offside, αυτό τι συζητάμε τώρα. Εντάξει, πρέπει να είναι πολύ δύσκολη φάση, έτσι. Γίνεται γύρισμα για να διώξει με τα πόδια ο Κροάτης και πάνω που απομακρύνει ο Καμαρά και μια να τελειώνει η φάση, απομακρύνει χωρίς να είναι πάνω στο μόνο στο ξεκίνημα, αν επηρεάζει το 9 τη φάση, αν κρίνει ότι έκανε συμμετοχή. Στο γύρισμα, και στο γύρισμα, και στο γύρισμα που κάνει, ρε Βασίλη, επηρεάζει. Στο γύρισμα έχει πέσει του μπακ μέσα στην εστία. Δεν ξέρω τι, πάντως για να καθυστερεί σημαίνει ότι είναι δύσκολο. Όχι, όχι. Αν αποδείξει το οπτικό πεδίο του Κοτάρσκι. Είναι 3-3, δεν υπάρχει offside. Δεν αποστολή. Η επιμονή που έδειξαν οι παίκτες του κ. Ρίξτορ και ιδίως ο Αλή, ο οποίος ενώ είχε χάσει την μπάλα, έμεινε στη φάση και την επανάκτησε από τους παίκτες του Πάου για να πάρει το φάουλ που απέφερε τον γκολ. Είναι αυτό που ικανοποίησε περισσότερο από όλα τον κ. Ρίξτορ. Το πίστεψαν μέχρι το τέλος. Αυτό φώναζε, όχι φάουλ, φάουλ, κάνε το φάουλ, ζεις. Πιο πάνω, έπρεπε να το κάνουν. Άστο ρε φίλε, δεν κάνεις φάουλ εκεί. Κοίτα. Δεν κάνεις φάουλ εκεί. Τελευταία φάση δεν κάνεις φάουλ εκεί. Καταρχήν ήταν και οι δύο παίχτες όλοι ήταν. Γιατί να κάνει φάουλ, ήταν και ο Σβάπ και ο Ντεσπότ. Δύο παίχτες ήταν. Με αυτόν τον τρόπο δεν είχε δεχτεί. Τι να πω ρε παιδιά τώρα. Παράταση. Στην αγωνία. Ρίχτε κανένα like που φάνησα από 4.500 γίνατε. Τι να πω ρε παιδιά, αυτό πραγματικά ήταν αδικία, δηλαδή, τι να πω, εντάξει. Επιστρέφουμε σε λίγο. Το εκμεταλλευτεί είναι το μίνι πλεονέκτημα που λέγαμε πριν την έναρξη αναμέτρηση ότι έχει βάλει με απέναντι στον ΠΑΟ. Επιστρέφει ο Καμαρά, Αλή, ανοίγει το κοντρόλ πίσω του Σάστρε. Σάστρε περιμένει βοήθεια από τον Ντεσπότοφ, ο οποίος έχει έρθει από τον ΠΑΚΟ, συνεπώς έχει τρεξίματα για να βοηθήσει τον Ισπανό. Εδώ με τον Αλή. Αυτό ακριβώς κάνει ο Ντεσπότο. Πενιά. Αλή, Μπουσανέλο. Έχουν φορτώσει τη δεξιά μας Αλή. Πλευρά και μας πυροβολάνε αλίπητα. Καμαρά με τα δίκοντρα στο Σάστρε. Πάγονται τώρα που κρατάει μπάλα ο Τσάλοφ. Υποφάλλει ο Ντεσπότο. Κράτησε ο Τσάλοφ. Τι είναι, τίποτα ρε μαλάκα. Ούτε καν το πιστεύουν αυτοί, πέσανε από τον ουρανό. Μα ήταν φάουλ. Δεν είναι ότι έχει γκολ ο Ζέντερστρομ από το πουθενά στο 90 συνέχεια από το λάθος του Καμαρά, είναι ότι πασάρει καταπληκτικά στον χώρο. Το βγάλε πουτάνα. Κόρνερ είναι ρε. Ωραίο φάουλ στο 120 συν 3. Το σφύριξε. Τέλος.
οδυνηρός αποκλεισμός για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κρατούσε 96 λεπτά την πρόκληση στα κλειδιά. Δηλαδή, τελευταίο δευτερόλεπτο ρε μαλάκα, φάγαμε γκολ, κολόφαρδο γκολ τελευταίο δευτερόλεπτο. Είμαστε άτυχοι ρε. Ό,τι έγινε στον Παναθηναϊκό. Είμαστε πολύ άτυχοι ρε. Έχουμε την πρόκληση μέχρι το 96 στα χέρια μας. Τελευταία φάση, τελευταίο δευτερόλεπτο. Τρώμε γκολ γελίο, δηλαδή αποκρούει ο αμυντικός και πάει μπάλα ρε φίλε κόντρα και μπαίνει γκολ. Πόσο δηλαδή να μην σε θέλει μπάλα. Δεν θέλει ρε φίλε, τι να κάνω. Δεν πειράζει, θα παίξουμε για το Europa League. Θα παίξουν τώρα προκριματικά για το Europa League. Απλά τώρα σήμερα θα εξασφάλιζες το Europa League, θα εξασφάλιζες ένα ταλεράκι σίγουρα, συν τα εξτρά που θα έπαιρνες από το Europa League και από το Champions League μετά. Είχε τις στιγμές του για να είναι ότι μετά το 60... Δεν κράτησε τα λεπτά που έπρεπε να κρατήσει. Φίλε, εντάξει, η πρόκληση χάθηκε στο 96 και τη φάση στην κολόφαρδη. Η Σουηδία ήταν κολόφαρδη σήμερα, τελείως. Με κολοφαρδία πήραν την πρόκληση, αυτό είναι. Ο ΠΑΟΚ τη δικαιούνται την πρόκληση. Τελευταία φάση, τελευταίο δευτερόλεπτο. Δεν έχω. Δηλαδή, όσο πω κάτι, έδιωχνε την μπάλα ο Καμαρά, δεν χτυπούσε η μπάλα στο πόδι του. Έφυγε η μπάλα, πλάγιο, έχει ανοίξει το παιδί. Τέλος πάντων, τι έκανε. Για να προκριθεί. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ με 5 ισοπαλίες σε πρώτο μάτσο εκτός έδρας. Φίλε, η ομάδα δεν είναι καλή. Δεν ήταν καλή. Δηλαδή, εντάξει, εγώ θα σου πω το άλλο. Πώς δεν ήταν καλή, πρόκληση την είχε στα χέρια σου. Περίμενε, ναι. Τελευταίο δευτερόλεπτο τι κάνεις. Ναι, αλλά ό,τι και να είναι η Μάλμε και 50 στην παράταση έχεις βγάλει έξω όλα τα επιθετικά σου όπλα, ρε φίλε. Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια, Μπράντον. Ναι, αυτό είναι θέμα όμως. Πώς είναι θέμα, πάει να πάρεις το μάτσο άλλος, πήγε να σου πάρει το μάτσο. Είχε τελειώσει το μάτσο. Έβαλα κολόφαρδο γκολ, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Δεν με λένε ότι θέλουμε. Στο 96 δεν έχεις την πρόκληση. Ένα δευτερόλεπτο ήθελε. Εντάξει, ένα δευτερόλεπτο εσύ. Έγινε στραβή. Εσύ τώρα από την παρουσία της ομάδας ευχαριστημένος. Πολύ ευχαριστημένος, βέβαια. Βέβαια, παίξε μια ομάδα που έχει 21 επίσημα παιχνίδια και εγώ έχω 3,5. Τι λέμε τώρα. Εντάξει, δεν είναι η Λίβερπουλ. Η Μάλμε. Η Μάλμε, ρε φίλα τη Σουηδία που έχει παίξει Champions League. Και εσύ έχεις παίξει Champions League. Όχι, δεν έχω παίξει. Εσύ έχεις παίξει Αλή. Έχεις παίξει Νανάση, πώς τον είναι αυτό. Άμα κάνουμε τον Νανάση. Πώς δεν φίλε, γιατί ο Νανάση δεν ήταν πρώτο. Πώς θα παίρνει ο Νανάση. Άντε πάλι, τη μεριάζει εμένα πώς θα παίρνει. Φίλε, εγώ βλέπω τι βλέπω. Εγώ σου λέω τι βλέπω. Υποτίθεται ότι. Βγήκε ο Νανάση που ήταν ο καλός και πήγε καλύτερος ο Αλή. Θα παίξει με τον. Βρε ποιος Αλή και τρεις Αλή. Με αυτούς τώρα, άμα να παίξεις εσύ Νοέμβριο. 10 φορές να παίξεις, 8 θα τους κερδίσεις. Εντάξει, τώρα όμως πήγαν αυτοί. Και τι να κάνεις τώρα. Και διεκδικούν αυτή την ιστορία. Και τι να κάνεις. Τελευταίο δευτερόλεπτο ρε φίλε σε βάλανε γκολ κολόφαρδο. Αυτό δεν μπορεί να το υπολογίσεις. Δεν είμαι στη στρατηγική του ποδοσφαίρου. Εγώ δεν μένω. Εδώ είναι ο παράγοντας τύχη. Εγώ δεν μένω στην τελική εικόνα που έγινε η φαλσοστεκιά. Εγώ κοιτάζω συνολικά την εικόνα της ομάδας. Ωραία, συνολικά της εικόνας της ομάδας δεν είχε. Ο Μπράντον, αυτός ο Μούρντ δεν είχε την ευκαιρία να κάνει 4-2 τελειώσει. Αλλά 90 λεπτά είχε το ένα, είχε το άλλο και το παράλληλο. Τι είναι λίγο. Κουλιαράκι σε συγκεκριμένο, γιατί μάλλον είναι το τελευταίο μάτσο Κουλιαράκι. Μάλλον. Εντάξει, τώρα ήταν ένα κολόφαρδο γκολ στο 96. Τι θα κάνεις τώρα, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Εγώ δεν μπορώ να συνδικολογήσω έτσι σχέδιο, θα σου να ξέρεις. Ναι, για πες, τι μπορείς να κάνεις. Εγώ λοιπόν λέω ότι είτε έτσι είτε αλλιώς, όταν θες να κάνεις μεγάλα πράγματα, ομάδα σαν τη Μάλμε πρέπει να την περνάς. Εδώ ήταν η Μπενφίκα. Μάλμε τι είναι, ρε φίλε, δηλαδή. Τι είναι. Δεν είναι ομαδάρα. Όχι. Τι λες, ρε φίλε. Σουηδία. Το Ολυμπιακό θυμάσαι πως τον είχε ρίξει η Μάλμε. Champions League έχει παίξει Μάλμε. Τώρα τι δικαιολογήσει. Εγώ δικαιολογώ. Εγώ λέω τα πράγματα όπως είναι. Εσύ δεν θες να το ληφθείς. Επειδή είναι ήττα τώρα, όταν το καταλαβαίνω και εγώ είμαι πειραγμένος. Και εγώ είμαι στεναχωρημένος που αποκλειστήκαμε. Αλλά δεν μπορώ να κράξω την ομάδα. Η ομάδα πάλεψε. Η ομάδα έχασε. Η ομάδα έχασε στο 96. Τελευταία δευτερόλεπτη την πρόκληση. Δεν λέω ότι δεν πάλεψε. Τι λέμε τώρα, Ρενίκο. Δεν λέω ότι δεν πάλεψε. Τότε. Ότι ακόμα δεν είναι συνδέσει με την ομάδα. Αν κοιτάζει, αυτοί κάνανε 18. Άντε πάλι. Ναι, δηλαδή. Εγώ μιλάμε για μια ομάδα. 99% με στην Τούμπα. Ρενίκο, μιλάμε για μια ομάδα που έχει παίξει. Έτσι, εφταπλά μάτσα από ό,τι εσύ. Δεν είναι. Άντε πάλι. Εσύ έχεις παίξει 3 και αυτή 21. Τι όταν να καταλαβαίνεις. Θες να πας να παίξεις στα μεγάλα σαλόνια, ομάδες τύπου Μάλμε, ναι. Πρέπει να τις καθαρίζεις. Ωραία, εσύ το όνομα δηλαδή κοιτάς. Φίλε, ζεις στο 88 και στο 92, Νίκο, οπαδικά. Καθόλου. Και άμα δεν πρέπει να αποκλείσω για να πάω. Η Μάλμε είναι βαδάρα, είναι φίλε, πλάκα μου κάνεις.
Εδώ στην Τούμπα ήρθε ο Άγιαξ. Ναι, και χάσαμε και... να πω σε εκείνα τα μάτς ναι. Να πω μπράβο. Παίξαμε και δεν μπορέσαμε. Δηλαδή, επειδή... Παίξαμε με Μπενφίκες. Επειδή δεν λέγεται. Κάτσε ρε φίλε. Επειδή δεν λέγεται Άγιαξ και λέγεται Μάλμε. Και ένα Νανάση εδώ μας έκανε. Δηλαδή ο Πάο, ποιο είναι μπροστά στη Μάλμε, α πούμε. Ο Πάο ήταν 15 εκατομμυρίων. Ποιο είναι μπροστά στη Μάλμε, ο Πάο. Παίρνουσι. Πώ είναι πιο ανώτερο από τη Μάλμε, ο Πάο. Για πε μου. Αυτή τη στιγμή. Όχι, όχι αυτή τη στιγμή. Θα μου πει τεκμηριωμένα γιατί ο Πάο είναι πιο μεγάλη ομάδα από τη Μάλμε. Όχι πιο μεγάλη ομάδα. Τότε άμα δεν είναι πιο μεγάλη, γιατί έχει παράλογε απαιτήσει. Δεν θα το χαρακτηρίζω σε πιο μεγάλη ομάδα. Πώς θα χαρακτηρίζω ότι τη δεδομένη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι ένα κλαμπ το οποίο έχει περισσότερε προδιαγραφέ από ό,τι έχουν οι Σουηδοί. Ποιο το λέει αυτό. Ποιο το λέει αυτό. Μα δεν έχει πάει τσάπε, λέει αυτοί παίξαν τσάπε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Επειδή παίξανε πριν από 3 χρόνια. Λοιπόν, δεν παίξανε μόνο πριν από 3 χρόνια. Εσύ δεν είδες δηλαδή ότι αυτή η ομάδα είναι μια κλάση πάνω από σένα. Εγώ για να καταλάβω ποιους... Σε ρωτώ κάτι, αυτή η ομάδα ναι. Είδες ότι είναι και πιο έτοιμη και σε μερικές θέσεις είναι μια κλάση πάνω από σένα. Μαλάκα δες μούτρα που σου αποκλείσανε. Δες εδώ κοθινολέμι. Θα μιλήσουμε για μπάλα τώρα. Για μπάλα θα μιλήσουμε. Μην θα μιλήσουμε ναι. Πίνοντας ρετσιά. Για μπάλα. Έχουμε μια ομάδα για μπάλα δεν μιλάμε. Η οποία δαπανήθηκαν φέτος 100 εκατομμύρια. Ποιο φέτος δεν φίλε δαπανήθηκε 100 εκατομμύρια. Με ποιον. Το ρόστερ μας είναι αυτό. 100 εκατομμύρια στοιχίζει. Γι' αυτό που λιάσκω το κουλιαράκι 10. Λοιπόν. Και από εκεί και πέρα ναι. Υποτίθεται ναι. Ότι μια ομάδα η οποία έχει βλέψεις ναι. Δεν μπορεί να έρθει μέχρι στην Τούμπα η Μάλμε και να παίζει 55%. Μάμα η Μάλμε είναι καλή ομάδα ρε φίλε γιατί να με σε παίξει 55%. Γιατί εγώ μπορώ να είμαι καλύτερος οπα. Να σε ρωτήσω λίγο αυτός κάτι. Είναι ο ΠΑΟΚ που είδαμε. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Πιστεύεις ότι αυτός είναι ο ΠΑΟΚ που είδαμε. Όχι δεν ήταν ΠΑΟΚ που είδαμε. Αυτός λοιπόν, και θα το δεις αυτό τον ΠΑΟΚ τον Οκτώβριο. Τι να το κάνω ρε Τάσο. Τι να το κάνεις. Τα γάλατα τώρα τα μοιράζουν. Τα γάλατα δεν τα μοιράζουν. Τα λεφτά τώρα τα μοιράζουν. Τι να κάνουμε τώρα ρε φίλε. Δεν ήταν έτοιμος για τώρα. Πώς να καταλάβεις τι χάσαμε αυτή τη στιγμή. Χάσαμε ρε φίλε, από μια άτυχη στιγμή στο 96. Αύριο η Γκεστάπο της πόλης θα βγει και θα πει πουλιέται ο Κουλιεράκης ο Κωνσταντέλιας γιατί δεν βγαίνει η ομάδα. Εμένα, και θα ξεπουλιούνται. Εμένα αυτό με νοιάζει. Τους δίνουμε το άλοθη. Ρε αγόρι μου, τι με νοιάζει τι θα πει η Γκεστάπο της πόλης. Εγώ βλέπω και λέω τα πράγματα όπως είναι. Είναι αποτυχία για την ομάδα που αποκλείστηκε τέλος. Άμα δεν είμαστε σκληροί, όπως οι Ολυμπιακοί, όπως οι Αεξίδες, όπως οι Παναθηναϊκοί, δεν συνδικολογούν με τέτοιες ήττες, ούτε εμείς πρέπει να συνδικολογούμε. Νικό, να σου πω κάτι. Ναι. Αυτή τη στιγμή, αν δεν είχε πει τον κόντρο 96, θα είχες κάνει 100% κυβίστηση Πολοτούμπα και θα μου έλεγες άλλα. Θα μου έλεγες για μεγάλη ομάδα, ναι. Θα μου έλεγες για μεγάλο Λουτσέσκου, θα μου έλεγες για μεγάλο Σαββίδι. Δεν με ξέρω. Άσε τώρα, τι δεν σε ξέρω. Τι δεν σε ξέρω. Ξέρω. Όταν θα κάνουμε την κριτική μας, θα λέγαμε ότι η Μάλμε μέσα στο γήπεδο ήταν πιο ομάδα από εμάς. Εμείς όμως είμαστε πιο ποιοτικοί. Εμείς με την ποιότητά μας βάλαμε τα γκολ. Αλλά από το 60 και μετά η ομάδα δεν υπήρχε η τάση. Πού είσαι πιο ποιοτικός. Πατού, πού στο κέντρο με τον Καμαρά τον ανέτοιμο. Με ποιον είσαι δηλαδή πιο ποιοτικός. Για πες μου. Έχεις εσύ παίξα τον Αλή. Για πες μου, από αριστερά να κάνω πλάκα. Κάτσε ρε ποιος Αλή ρε. Ο Αλή έκανε πλάκα μου κάνεις τώρα. Στο ποδοσφαιρικό. Ρε χαζός έκανε ο Αλή. Έχεις παίξα τον Νανάση. Ρε, σε ρωτάω κάτι με Νίκο, σε ρωτάω. Μα λες ότι είμαστε πιο ποιοτικοί. Έχω ανθρώπους ναι, που παίζουν σε εθνικές Βουλγαρίας σε Σκοπό. Ποιος, ο Ντεσπότο που έγινε να παίξει 6 μήνες και έκανε το φάουλ στο τέλος. Ο Άμυαλος. Ο Άμυαλος. Σε παρακαλώ, ποιος Ντεσπότο βρε φίλε. Δεν υπάρχει παίξης Ντεσπότο εδώ και 6 μήνες στον ΠΑΟ. Συγκρίνεις τον Ντεσπότο με τον Αλή και τον Ανάση. Ακούμε τώρα τον. Θα μιλήσουμε για μπάλα ή θα κλάσουμε. Εσύ τη τσόντα να μας κάνει δηλώσεις μες στην Τούμπα τώρα. Αυτός ο φίλε, γιατί κοιτάς τις φυσιογνωμίες και δεν κοιτάς ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει προπονητικές αρετές. Γιατί όταν έχει. Γιατί δεν μιλάμε για μπάλα, ρε φίλε. Όταν και κάνουμε καφενειακή συζήτηση έξω από την Τούμπα πίνοντας μπαλαματίνα τώρα. Όταν μιλάς και όταν θέλεις να κάνεις υπερβάσεις και να πάρεις το πακέτο, ομάδα σαν τη Μάλμε πρέπει να τις καταπίνεις ρε Τάσο. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια με μεγαθύρια πηγαίναμε και τα βάζαμε. Σκοτώναμε το ένα θεριό, έρχονταν το άλλο. Σκοτώναμε το άλλο θεριό, περνούσαμε το άλλο. Και πάνω που πάναμε και τα πιούμε νερό, περνούσες. Το χάσαμε. Περνούσες. Με την Κράσονταρ πέρασες. Αυτό είναι μεγαθύριο η Κράσονταρ. Σε ρωτάω. Όχι δεν ήταν μεγαθύριο. Αλλά σκέψου ότι εκείνη την εποχή δίνεις τον Άγμπο, μένεις χωρίς σεντερφόρ. Άλλο εκείνο και ρε. Το ίδιο πράγμα μπορεί να γίνει και τώρα. Άξιες τι με πειράζει. Άντρωξες θα βγουν και θα πούνε. Δεν με νοιάζει θα πούνε. Τέσσερις ποδοσφαιριστές κολλούνται. Πάρεσέ τους αυτούς. Εμείς τι θα πούμε εδώ. Εγώ και εσύ τι λέμε. Εγώ έχω μεγάλες θέσεις από την ομάδα μου. Δεν μπορώ να συνδικολογήσω με τέτοιες ήττες. Ούτε με στον Παναθηναϊκό μπορώ να συνδικολογήσω που χάσαμε στο κύπελλο. Νικό,
Το θέμα δεν είναι τι θέλεις και το τι βλέπεις έχεις εσύ. Το θέμα είναι το τι μπορείς να κάνεις. Εάν τελείωνε το μάτς και κερδίσαμε 3-2, η ανάλυση μου ξέρεις ποια θα ήταν. Ότι ο ΠΑΟΚ ήταν πιο ποιοτικός και πιο ουσιαστικός με τις γκολάρες που έβαλε, αλλά η Μάλμε όντως ήταν πιο ομάδα μες στο γήπεδο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό είναι το σημείο. Δείξαμε λοιπόν όλοι μας ότι η Μάλμε ήταν καλύτερη από εμάς, που δεν είναι όμως. Μάλιστα. Εγώ λέω ότι η Μάλμε κολόφαρδα πέρασε. Ωραία, θες να πεις κολόφαρδα. Μετά το 60 εμείς δεν κάναμε φάση, δεν Τάσο. Ο Μούρκ έκανε και τη φάση και μετά η ομάδα έσβησε. Γιατί αυτοί κάνανε. Και πήγαινε όπως έλεγε ο Βασίλης. Πάμε να το κλειδώσει. Αυτοί κάνανε. Είχανε την φλία. Αυτοί κάνανε. Σε ρωτάω, αυτοί κάνανε. Στο πρώτο μάτς δεν έπρεπε να φάμε 5 γκολ εκεί μέσα. Ναι ρε Τάσο, και εκεί μας ευνηδιάσανε. Αλλά επιτρέπετε ότι βάλαμε μυαλό, είδαμε τον Ανάση. Είδαμε τον Ανάση. Είδαμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να μας κάνει προβλήματα. Ρωτάω κάτι. Και εμείς φάγαμε 2 γκολ από τον Ανάση. Στη Σουηδία δεν έπρεπε να φάμε άλλα 2 γκολ εκεί. Γαμιώντας. Έπρεπε, ρε, συνολικά, άμα δεις τα 2 μάτς. Συνολικά, αυτό που θα πει ο Βασίλης. Ναι. Θα πεις ότι η Μάλμε ήταν η πιο ομάδα από εμάς. Αυτό λέμε. Τότε γιατί μου λες ποια Μάλμε. Εσύ κρατάς το όνομα Μάλμε και λες τι λέτε στην ομάδα πως είναι. Ρε φίλε. Μια χαρά ομάδα είναι. Ο άλλος από το Ροστόφ πήγε έδωσε ένα σκασμό λεφτά, σου δέρε παιχταράδες για να τους φτιάξεις. Εφτιάξ τους. Ποιο να σε φέρει άλλονα. Okay. Έχεις δύο στόπερ κουνιεράκες ο οποίος έχει κάνει τα πάντα. Παιδιά, αυτή είναι η δική σας γνώμη. Εγώ μπορώ να πω ότι ωρίμασα. Εντάξει. Δεν σκέφτομαι πλέον τόσο οπαδικά όσο σκεφτόμουν. Δεν είναι θέμα τα βλέπω πάρει. Λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα και τα βλέπω λίγο πιο ποδοσφαιρικά. Ακούμε εμείς τώρα την ομάδα Μάλμε και λέμε πια Μάλμε μωρέ. Και αυτοί ακούνε πάω και λένε ποιος πάω μωρέ. Ναι, τι δεν καταλαβαίνετε. Στα προηγούμενα χρόνια σε ομάδες σαν τη Μάλμε τις έβαζες μέσα στην τσέπη σου. Τα ξέχασες. Κάτι Σπάρτα, κάτι τέτοιες. Πώς θα προχωρήσεις μπροστά, πώς θα πας στο επόμενο επίπεδο. Ρε φίλε, έγινε μια στραβή. Στο 96 και έχασε την πρόκληση. Τι να κάνουμε τώρα γι' αυτό δηλαδή. Εντάξει, είναι πρόβλημα αυτό. Αλλά και γενικότερα η συνολική. Δεν ήταν όλα καλά, ρε φίλε. Μέχρι το 96 δεν ήταν όλα καλά, δεν περνούσες. Έγινε μια στραβοκλωτσιά, έβαλε ένα γκολ που μπαίνει μια φορά στα 100 χρόνια. Εσύ τι θα έλεγε δηλαδή τώρα, εάν ο ΠΑΟΚ κέρδιζε 3-2 και περνούσε. Εγώ θα έλεγα ότι μια χρονιά επιτέλους πρέπει να κάνουν την προετοιμασία και να φέρουν παίκτες αναγνωρισμένης αξίας για να είναι έτοιμοι για να μπορέσουν να πέσουν Champions League νωρίς. Νωρίς. Να έχουν δουλέψει πιο νωρίς. Αυτό θα έλεγα εγώ. Ποιον άλλο να σε φέρει. Κατάλαβες. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν γίνεται να μην έχω εγώ κλείσει το ΜΕΙΤΕ ή ένα παίκτη τύπου ΜΕΙΤΕ. Δεν γίνεται ο Τσαλόφ να παίζει πρώτο επίσημο μάτς τη στιγμή που διεκδικώ εγώ την είσοδό μου στους ομίλους του Champions League. Δεν γίνεται ότι ο Μαροκινός να είναι ανέτοιμος στο δεύτερο μάτς που παίζει για το Champions League. Μα κατάλαβες σου λέω. Κατάλαβες σου λέω. Μα είναι άνισο αυτό που γίνεται. Πάω να παίξω μια ομάδα η οποία έχει 20 επίσημα παιχνίδια και εγώ έχω 3. Και δεν έχω τους καλούς μου παίκτες έτοιμους. Είναι το δεύτερο, χειρότερο παιχνίδι που βλέπω του ΠΑΟΚ μετά τις Μπρίσμες στην Τούμπα. Που αν το έβλεπε ένας θεατής. Εδώ δεν είναι πέναλτι. Εδώ είναι πέναλτι, ναι. Ποιος λέει όχι. Αυτές είναι οι λεπτομέρειες, ναι. Ό,τι γίνεται και 2 λεπτά μετά. Οι άλλοι είπαμε θα επηρεαστούν από τη ζέστη, βγάλαν 19 ημίχρονα. Εδώ δεν χάνει όμως το σίγουρο γκολ. Είναι γκολ για το 4-2. Σου φταίει ο ΠΑΟΚ. Ρε παιδί μου, ο ΠΑΟΚ τις λεπτομέρειες τις έκανε. Αλλά γενικότερα δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει για να πας να πάρεις τα λεφτά. Και πρέπει να έχεις απαιτήσεις από την ομάδα Τάσο, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορεί να συνδικολογείς. Είπε κανείς ότι δεν έχουμε απαιτήσεις. Το Μάλμε, όταν δεν είναι ο Κρίστιαν. Αλλά σήμερα μην αδικείς την ομάδα. Αδίκησε τον εαυτό της από μόνος της. Εσύ αδικείς την ομάδα σήμερα φίλε. Δεν την αδικώ καθόλου. Κάνεις τους άλλους μάγκες, δίνεις πάτημα στους εχθρούς. Να κάνουν σχόλια. Ρε ποιος τους γαμάει και να γουστάρουν. Οι εχθροί είναι αυτοί που θέλουν και να κάνουν. Και αν θα δεις το μάτς θα συμφωνήσεις 1000% μαζί μου. Δεν συμφωνώ. Εντάξει. Εγώ αυτό τον ΠΑΟΚ δεν τον ξέρω. Δεν τον ξέρεις. Όχι δεν τον ξέρω. Αυτό τον ΠΑΟΚ που έχασε ευκαιρία να όλα να κάνει το 4-2. Που δεν δίνει πέναλτι στο Κουλιαράκι. Που τρώει τελευταίο δευτερόλεπτο τον ΠΑΟΚ και τον ισοφαρίζει. Αυτοί δεν χάσανε στιγμές λεπτά σου που τα λέμε. Έγινε λίγο. Καλό βράδυ παιδιά, δεν θα βγάλω μάτι. Κλείνω, ανοίγουμε ανάλυση Ραπτόπουλο, παιδιά. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ για τον Νίκο που ήρθε. Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Άκρη. Θα τα πούμε στην πορεία. Τα λέμε τώρα και για Europa.
τώρα ξέρεις αντίπαλο ή όχι. Τώρα Europa. Τι, ξέρεις αντίπαλο ή όχι. Δεν νοιάζει με να ρετάσω. Βασίλη, το χρυσάφι είναι το Champions League, αγόρι μου. Το Europa Link είναι Europa Link. Είτε περάσω στο κόφερ είτε στο Europa Link, για μένα το ίδιο είναι. Νικό, αποτυχία δεν πέρασε σήμερα. Τι είναι τα λεφτά. Από ατυχία δεν πέρασες, καθαρή ατυχία δεν πέρασες. Και η ατυχία έπαιξε ρόλο. Εντάξει. Και η κακή μου εμφάνιση. Αλλά για να ξαλέμε και όλα, όσο κολοφαρδία είχε στο πρώτο μάτς που έπρεπε να φας ένα δύο γκολ εκεί, δεν τα έφαγε σήμερα. Εντάξει. Τα έφαγε μάλλον σήμερα. Όσα δεν έφαγε εκεί μέσα, αυτό ήθελα να πω. Όλα παίζουν ρόλο και στο είπα στην αρχή. Είναι και η δική σου η ανικανότητα όμως με τον Σάστρε που αφήνει εκεί πέρα τον άλλον και κάνει πάρτι. Είναι και η ανικανότητα του στόπερ σου. Του δεξί σου μπάκι. Καλά, εσύ μου λες ότι ήταν πιο ποιοτικό ο Πάο. Τώρα μου λες για ανικανότητα, αποφάσισε. Εκεί έχουμε τρία αποφάσισε, ρε Νίκο. Μα λες και ξέρεις. Έχουμε ποδοσφαιριστές από τον Ντάισον. Σαν τον Ζίβκοβιτς που η ποιότητά του είναι. Τι να σου πω. Διαχρονική και το βλέπουμε σε κάθε μάτς του που διαλάχει. Εσύ και στην ποιότητα φάνηκε κατά τα γκολ που έβαλες και στα δύο παιχνίδια. Αυτοί είχαν τον αγωνιστικό ρυθμό. Αυτό είναι. Και επικράτησε ο αγωνιστικός ρυθμός της ποιότητας. Τελειώσαμε. Θέλει πολύ ανάλυση. Όχι, δεν θέλει καθόλου. Αυτή είναι η σωστή. Και ήταν πιο τυχερή σήμερα. Ήταν άκρη στο ένα μάτς, ήταν τυχερή σήμερα. Αυτό το λέω. Μία ή άλλη. Γιατί λέει πια Μάλμες. Ήταν και αυτό. Η Μάλμες έβαλε 4 γκολ εδώ, 2 εκεί και θα μπορούσε να βάλει και εκεί 4. Δεν πρέπει να με προβληματίσει. Αλλά και εγώ σήμερα έπρεπε ο Μούγκ να τελειώσει το μάτσα κάνει 4-2 γεια σας. Το πέναντι που δεν με δίνει στο κουλιαράκι και μισοπαρίζει στο 96. Δεν πρέπει να με προβληματίσει. Αν δηλαδή διώξει την μπάλα ο Μπάμπα 10 πόντους και εκεί δεν πάει στο πόδι του και μπει και είναι κολοφόδο. Έχει 20 άτομα μπροστά. Καμαρά, έχει 20 άτομα μπροστά στο κοντάρι. Το θύμισε κράζοντα. Και πέντε γκολ. Τι να κάνω, ρε φίλε. Κράζοντα. Ναι, ρε Βασίλη, δεν μπορώ να κάνω κάτι όταν η τύχη δεν είναι με το μέρος. Εσύ έχεις ένα κακό όπως είμαι εγώ με το κύπελο, έχεις εσύ με το τσάπιο. Εντάξει, τι έκανα. Έχεις κακό κάρμα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα παίξει. Ένα παιχνίδι, μια χρονιά. Άντε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Τάσο. Λοιπόν, κλείνουμε, παιδιά. Καλό Ραπτόπουλο και ανεβάζω ανάλυση. Εντός ολίδη. Φίλοι της Μαρμίτας, κατεβάστε τώρα και εσείς το ηλεκτρονικό πορτοφόλι Payzy της Κοσμοτέ από το link στην περιγραφή του βίντεο και στο pinned comment και υποφεληθείτε με 10 ευρώ στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι σας χωρίς καμία απολύτως προϋπόθεση κατάθεσης.